Δεν είναι κύριε Υπουργέ. Ανελειπώ. Ανελειπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και στου άλλου τα ίδια. Υποπτεύω ότι δεν είναι <είστε> και στου άλλου τα ίδια. Αυτό, αυτό. Καλώ ήρθατε. Τι κάνετε. Καλά. Πάντω, μου φάνηκε σήμερα να θυμηθώ τι ομάδα είστε. <σίλες> γιατί παρακολουθείτε τα αθλητικά και λέω ο φορδιστή ομάδα είναι. Εθνική Ελλάδο. Ναι, αυτό. Ναι. Ωραία. Σωστή καλή απάντηση. Με γραβάτα με ελληνικά γράμματα πάνω σήμερα. Αυτό. Α, είναι με ελληνικά. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Ελληνικό αλφαβήτο. Πολύ ωραία γράμματα. Πραγματικά ωραία. Τι γίνεται με του γιατρού. Πάμε στα προβλήματα τώρα. Λοιπόν, ε, ε, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. <σχερ> ε, ακούω κόσμο ο οποίο λέει εντάξει ρε παιδιά, πώ κάνουν και οι γιατροί έτσι. Αλλά ακούω και πολύ κόσμο που λέει εντάξει, γιατί του απειλεί τα του Και επίση λένε και, γιατί να το πληρώσω εγώ. Ναι. Για το βασικότερο είναι αυτό που λέει ο Γιάννη. <σχερ> γιατί να μην ασθενή, α πούμε. Γιατί να μην έχω ασθενή. Το βασικότερο είναι, είναι αυτό που λέει ο Γιάννη. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορε θέσει σε διάφορα σημεία ε, με συγκεκριμένες ειδικότητε σε νοσοκομεία στην Ελλάδα, τις οποίες έχουμε προκηρύξει και επαναπροκηρύξει, έχουμε πριμοδοτήσει, έχουμε δώσει παραπάνω χρήματα, έχουμε εξασφαλίσει καταλήμματα και οι οποίες είναι, βγαίνουν άγονες, οι προκηρύξει αυτές. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Παθολόγοι κυρίω. Είναι παθολόγοι, αλλά είναι και σε ορισμένα άλλα σημεία κάποιες άλλες ειδικότητε. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα που έχουμε εδώ. Μπορεί να εφημερεύσει παραμονωσικά ένα νοσοκομείο χωρί να έχει παθολόγο. Όχι, ε, δεν γίνεται. Προφανώ. Ο πρώτο γιατρό είναι. είναι. Θα πα. Δεν γίνεται. Άρα, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει απασχολεί το Υπουργείο Υγεία, αλλά πρέπει να απασχολήσει την ιατρική κοινότητα. Οι γιατροί έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα τη δημόσια υγεία και οι ιατρικοί σύλλογοι. Και καταλαβαίνουν το πρόβλημα που θέτουμε. Και τι ζητάμε. Ζητάμε μια συνεργασία και βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Διότι η, η απάντηση είναι: Ποια πρέπει να είναι, ωραία, ε, προκήρυξηκαν αυτέ τι θέσει. Μα λένε: Δώστε κίνητρα. Δώσαμε κίνητρα. Δώστε κι άλλα κίνητρα. Δώσαμε κι άλλα κίνητρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, μήπως δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι, δεν είναι τέτοια τα κίνητρα που μπορούν να του κινητοποιήσουν να αφήνουν τον ιδιωτικό τομέα, παραδείγματο χάρη. Γιατί εδώ μα λέει ο κ. Ξαδάκτηλο, λέει, Έχουν γίνει 6, 7, 8 φορέ η προκήρυξη των θέσεων. Μήπω λέει δεν είναι πρόβλημα το γιατρό, να είναι θέμα τη προκήρυξη τελικά. Ο κ. Ξαδάκτηλο δεν είναι αντιπολιτευτή. Έτσι, και και, και πρέπει να πω ότι όχι μόνο ο κ. Ξαδακτήλο. Εγώ λέω το σύνολο τη ναι, κοινότητα Εμεί αναγνωρίζουμε την ευαισθησία που έχει για τα θέματα τη δημόσια υγεία. Άρα δεν είναι, δεν θέλουμε εδώ, δεν είναι ένα πεδίο αντιδικία. Αλλά είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να βρούμε μια λύση. Και τη λύση αυτή δεν πρέπει να τη βρούμε κάποτε, άμεσα. γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Τώρα, να είναι άμεσα, ναι. Έχετε εικόνα να μα πείτε πόσου γιατροί ψάχνουμε αυτή τη στιγμή για να μπουν στι εφημερίε. Είναι 39 όπω διαβάζω. Κοιτάξτε, δεν έχω την πλήρη εικόνα υπό την έννοια ότι εμεί λίγο κοιτάμε το κομμάτι. Το ξέρω, το, το μεγάλη, Λοιπόν, ε, άρα δεν μπορώ να σα πω ότι ναι, ναι, είναι okay. τόσοι εδώ ή πόσοι. Πάντω δεν είναι έχουμε... πάρα πολλοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Α, Α, το πρωί ο 39. Λοιπόν, Ά, να, να, πω, να πω τι είναι εκείνο το οποίο λέμε. Τι ζητάμε στην πραγματικότητα από του ιδιώτε γιατρού και εκεί θέλουμε και τη συνεργασία και των ιατρικών συλλόγων. Δύο εφημερίε το μήνα. Δύο εφημερίε το μήνα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νοσοκομεία στη λειτουργία που πρέπει να είναι, ε, εγώ θεωρώ ότι θα βρούμε μία λύση σε συνεννόηση. Ε, αυτό είναι για μένα το σημαντικό και όχι τώρα τα μέτρα, α το πω, τα ε, ρυθμιστικά. Τα ρυθμιστικά, εγώ το ακούω. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση, άκουσα και τον Πρωθυπουργό όπω το είπε. Πολύ πιο μετριοπαθο το είπε ο Πρωθυπουργό από τον Υπουργό, να σα πω την αλήθεια. Το και πολύ περισσότερο είναι... ο κ. Βορύδη και από τον Υπουργό και από τον Πρωθυπουργό τώρα. Το, το είναι. ζήτημά μα είναι άλλο. Έχουμε γιατρού εδώ οι οποίοι έρχονται και σου λένε ρε παιδιά, μα μας απειλεί. Γιατί με απειλεί. Κοιτάξτε, απλώ λέμε το εξή. Όχι, δεν θέλουμε να απειλήσουμε κανέναν. Θέλουμε περισσότερο να τονίσουμε όμω την αναγκαιότητα τη συνεργασία εδώ για να βρούμε τη λύση. Αλλά τελικά, λέω, είστε το καταφύγιο πια. Αφού κάνουμε όλε μα τι προσπάθειε. Και του λέω όλοι μας, μαζί τις προσπάθειες, δεν αφήνω εγώ κανέναν απ' έξω, όλη η κοινότητα που ασχολείται με τα θέματα της υγείας. Η Ιατρική Σύλλογη, οι γιατροί, mm -hmm. η, 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 το, το Υπουργείο, mm -hmm. οι υγειονομικέ περιφέρειες, όλοι όσοι προσπαθούν να λύσουν αυτό το θέμα. Λοιπόν, λέω το εξή όμως τελικά, τελικά, αν δεν τα καταφέρουμε, πρέπει να έχουμε κάποια λύση. Ή στα το καταφύγιο. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση Πιο νωρί να μην φτάσουμε νομίζω ούτε φεστά. Ίστα... Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση πιο νωρί. Συμβιβαστική. Δεν είναι συμβιβαστική, είναι αυτό που σα λέω. Α κάτσουμε τώρα, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Σε μια χη περιοχή που συζητώ με τον ιατρικό σύλλογο. Τι, δηλαδή η απάντηση ποια είναι. Πά να πάρουμε τώρα. Εμεί δεν θέλουμε να, να αντιστρέψουμε το κανέναν ρόλο, ναι. αλλά υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Η απάντηση ποια θα είναι, να το κλείσουμε το νοσοκομείο στην περιοχή. Αυτό με συγχωρείτε. Εντάξει, θα έχει μια επίπτωση στην κυβέρνηση, προφανώ. Καλά, ε στου ασθενεί. Συγγνώμη. Επίπτωση στην ιατρική κοινότητα δεν θα έχει. Γιατί όταν πάνε... θα εξηγηθεί αυτό. Γιατί πάτε να μετακυλήσετε το πράγμα από... από πάνω σα, να το ρίξετε στου γιατρού. Γιατί μοιραία πρέπει να βρούμε γιατρού. <laughs> ναι, αλλά δεν <laughs> είναι γιατροί όμω που δεν πάνε. Επαναλαμβάνω. Φταίει η κυβέρνηση που δεν έχει καλύψει θέση μέχρι τώρα. Ναι, αλλά το φταίει η κυβέρνηση όταν η κυβέρνηση έχει προκηρύξει 10 φορέ. Ναι. Και όταν έχει δώσει και κίνητρα. Ναι. Εντάξει, γίνεται και λίγο μια, ένα blame game το οποίο είναι λίγο θεωρητικό. Ναι, ο ιδιώτη γιατρό, γιατί να έχει ευθύνη ο ιδιώτη γιατρό τη περιοχή. την σοκομίο, που το λέτε. Το λέτε... Πώς... Καταλαβαίνετε πώ θα σα λέω εγώ. Ναι, ναι, πολύ ναι. καλά. Και σου λέει άλλο, ο πολίτη θα σου πει, ε, εσύ η κυβέρνηση, γιατί δεν το έχει καλύψει το θέμα το πρόβλημά μου. Γιατί η κυβέρνηση για να το καλύψει πρέπει να βρει ένα γιατρό, σωστά. Ναι. Άρα πρέπει κάποιο να πάει. Πρέπει να δώσει κίνητρα. Έδωσε. Εσώ, τώρα, γιατί χαρέμα. δεν πάνε Γιατί η απάντηση είναι ότι τώρα ε, δεν, δεν μπορώ να μπω στο γιατί, πώ ο καθένα οργανώνει τη ζωή του. Γι' αυτό και λέμε ότι το να μπορέσω να πείσω ενδεχομένω κάποιον, Παναγασκάρη, ο οποίο μένει, λέω, στην Αθήνα. Ε. Και πρέπει να του πω ότι πρέπει να πάει να κάνει, να πάει να πιάσει δουλειά και να καλύψει μια προκήρυξη στην Ξάνθη. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει και πολλέ φορέ. Επειδή αυτά είναι και επιλογέ καριέρα, είναι, είναι δύσκολε επιλογέ. Διότι δεν είναι μόνο το ζήτημα εδώ των χρημάτων. Είναι ότι ο άλλο μπορεί να μην θέλει καθόλου να μπει στο σύστημα υγεία. Μπορεί να μην θέλει καθόλου να πάει στο νοσοκομείο στην Ξάνθη. Μπορεί να μην θέλει να μείνει εκεί. Ναι. Θέλω Στον... να πω δηλαδή. Είναι ότι... καθορισμένη ζωή εδώ, ναι. μπορεί Όλα να... αυτά. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Ναι. Δεν, είναι, δεν είναι, Από να σα και μετά, η, τα χρήματα αποτελούν ένα κίνητρο, αλλά δεν είναι μπορεί τόσο να μην είναι και επαρκέ, Δηλαδή, και να σα πω και κάτι. Υπάρχουν να ξέρουμε και ανακλαστικέ επιδράσει εδώ. Γιατί λέμε να δώσω κίνητρα, που τώρα. Σε έναν γιατρό θα δώσω κίνητρα, εκεί που έχω το κενό. Διαφωνούν ναι. οι ιατρικοί συλλογοί με αυτό. Ναι, γιατί λένε πήγαινε πακέτο. Ναι, 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 γιατί οι ναι, υπόλοιποι ναι. θα σου πούνε, ναι. συγγνώμη, αυτό ναι. επειδή δεν καλύψατε τη θέση εσείς τη συγκεκριμένη, κινητροδοτήσατε τη συγκεκριμένη θέση και τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι υπόλοιποι όχι. Οι υπόλοιποι θα παίρνουν 1.000 ευρώ και αυτό. Και αυτό τι θα κάνει, να παίρνει 5.000. Άρα δηλαδή εδώ είναι ένα σύμφετο ζήτημα. Και γι' αυτό λέω ότι θέλει συνεννόηση για να βρούμε τη λύση. Ωραία. Αυτή είναι μια Εμείς βράσι... τι θέλουμε. Εμεί τι θέλουμε. Τι θέλουμε. Εγώ αυτή την έκκληση, αν θέλετε, κάνω. Ε, αντί να μπαίνουμε τώρα σε μια λογική χαρακομμάτων. Και εγώ θα κάνω αυτό και εσύ θα κάνει εκείνο, και ο άλλο θα κάνει το άλλο, και θα σου κάνω αυτό και εγώ θα σου κάνω εκείνο. Το οποίο είναι τελείω αντιπαραγωγικό. Να δεχθούμε ότι έχουμε ένα πραγματικό ζήτημα και να κάτσουμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί με την ιατρική κοινότητα. Αλλά χρειαζόμαστε εδώ τη συνεργασία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να συνεργαστούμε. Άρα πρέπει να φύγουν από το τραπέζι και εκβιασμοί όμω. Η απάντηση είναι ότι αυτό το οποίο λέτε τώρα, εμεί το χρησιμοποιούμε μόνο σε ένα ίστατο καταφύγιο και μόνο για την περίπτωση στην οποία, αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο διαλόγου, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε λύση. Αλλά να πω τι δεν είναι για μα επιλογή. Να μην καλύπτουμε τα νοσοκομεία έτσι όπω πρέπει και να μην παρέχουμε τι υπηρεσίε που πρέπει στου ασθενεί. είναι θέλετε. η ημερομηνία που είναι η ημερομηνία. Το που λέμε. Δεν, ε... <laughs> δεν έχουμε βάλει τώρα ένα χρονοδιάγραμμα ότι αύριο το πρωί, αλλά θέλουμε να εξαντλήσουμε το διάλογο. Ωραία. Αυτό είναι μια λύση η οποία είναι κοντινή για τώρα. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, ε, γι ναι. Όλε αυτέ οι θέσει πότε θα αποκατασταθούν, τέλο του χρόνου, θα μπορούμε να έχουμε ένα σχεδιασμό να λέμε ότι θα έχουμε για την νοσοκομεία. Μόνιμα, Μόνιμα, Μόνιμα πια. Κοιτάξτε, εδώ. Ε, βα... βα... Εκεί μπορείτε να ε, μεγάλη έλλειψη, ε, δεν λέω για Σωστά. Για μένα η μεγάλη συζήτηση είναι αυτή που λέτε. Δηλαδή το να μπορέσουμε πράγματι να διαμορφώσουμε συνθήκε ελκυστικέ προκειμένου πάντω ε, να καλυφθούν αυτέ τι θέσει θα ξαναλέω, αν ήταν ολιγορία του δημοσίου, εγώ θα σα το έλεγα. Έχουμε καθυστερήσει εδώ, εκεί, δεν έγινε κάτι καλό, έχουμε κάνει λάθο, παιδιά. Αλλά άμα έχει προκηρύξει μια φέση 17 φορέ, τι ολιγορία. Τι προκηρύξαμε 17 φορέ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ε, πάμε λίγο στα εθνικά θέματα. Είδαμε καταρχήν και χθε ο Ερντογάν άρχισε να μιλάει για την ε, μειονότητα τη Θράκη, στη τη Θράκη. Ναι. ναι, μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Τα έχει ξαναπεί, θα μου πείτε, τα λέει. Όμω, ναι, πάντω ήρεμα νερά δεν, δεν το, το λε όλο αυτό το, αυτό το πράγμα. Κιλέτε, Με ποια έννοια. Ήρεμα νερά δεν το, το λε. Με ποια έννοια. Oh. Βγάζει τέσσερα καράβια στην κάσου. Η ρητορική συνεχίζεται να είναι οξυμένη. Μία φορά τόλμη Έλληνα πολιτικό, το τόλμη εισαγωγικά το βάζω, να πει μια κουβέντα ο κύριο Γεωργιάδης, τον έχουν κάνει πρώτο θέμα στην Τουρκία. Ναι. Για τα 35 Ο Αρτογάν ζητάει από τον ε, να μαζέψει τον Δένδια που λέει κάποιε δηλώσει ναι. που του ενοχλούν. Το οποίο τα ίδια λέμε την κυβέρνηση. Το κατοχή και εισβολή δηλαδή δεν έχει δει. Όλοι το λένε για την Κύπρο. Πού βρισκόμαστε. Δεν είναι ήρεμα νερά αυτά. Το πω. Προφανώ. Δεν ξέρω αν είναι ήρεμα ή δεν είναι ήρεμα. Προφανώ θα υπάρχουν εντάσει. Θέλω απλώ να πω τη συζήτηση αυτή ε, σε ποιο πλαίσιο πρέπει να τη βλέπουμε. Ένα είναι το ερώτημα διάλογο να έχουμε, κανάλια διάλογο με του Τούρκου ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κανεί. Και διάλογο, όχι για να κάνουμε κάποια παραχώρηση, αλλά παραμένουμε χάρη για να μπορούμε να επιλύουμε ακόμα και κρίσει. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι συμφωνούν στο διάλογο. Ρε, άμα συμφωνούμε στο διάλογο. Και οι διάλογο, νομίζω, οι περισσότεροι. Άμα απερί... συμφωνούμε στο διάλογο. Έτσι, έτσι καταλαβαίνω αυτό που ακούω εδώ. Καλέ, έτσι. Ε. Ρε, άμα συμφωνούμε στο διάλογο, δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανάλια διάλογου. Πρέπει από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει παραχωρήσει τίποτε, ούτε φραστικά, ούτε νομικά, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Και βεβαίω πρέπει να ξέρουμε ότι εμεί υπερασπιζόμαστε σταθερά αυτό το οποίο αποτελούν κυριαρχικά μα δικαιώματα και εθνική μα κυριαρχία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επίση θέλω να πω ότι αυτό το οποίο λέμε διάλογο και αυτό έχει τι δικέ του κόκκινε γραμμέ. Υπό την εμεί δεν δεχόμαστε να μπουν στο διάλογο θέματα τα οποία, κατά τη μα, είναι εκτό πεδίου συζητήσεω διμερών. διμερών. συζητήσεων. δεν, δεν υπάρχουν. Άρα η έννοια λοιπόν, και αυτό το οποίο ακούω καμιά φορά είναι, είπαν οι Τούρκοι αυτοί, Οι Τούρκοι θα λένε αυτά που θα λένε. Και εμεί λέμε αυτά που λέμε. Πρέπει να απαντάμε εμεί. Οι τουρ... Βεβαίω και πρέπει και απαντάμε. Στον ίδιο τόνο. Τώρα, αν ο τόνο αυτό είναι και λίγο ιδιοσυγκρατικό. Αν ο τόνο είναι δύο σκάλε πάνω, ή δύο σκάλε κάτω, δεν έχει καμία σημασία. Αν ο τόνο 35-60 πάμε μέχρι την Άγκυρα. Τώρα λοιπόν ο Άδωνη το είπε έτσι, ναι. κάποιο άλλο θα το πει αλλιώ. Αυτό είναι λίγο πώ μιλάει ο καθένα. <laughs> λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, γιατί για μένα αυτό είναι που μένει, είναι σε ένα ορισμένο επίπεδο θεσμικό ή διπλωματικέ απαντήσει. Αυτέ είναι οι οποίε τελικά συγκροτούν την έννοια του διαλόγου και όχι με μονομένε απαντήσει τη Α εφημερίδα, του Β πολιτικού, που μπορεί να φτιάχνουν ένα κλίμα, αλλά όμω δεν αποτελούν, α το πω, την θεσμική θέση των κρατών. Ένθεν και ένθεν. Άρα λοιπόν ο διπλωματικό διάλογο και δεύτερο φυσικά οι νομικέ ενέργειε όπου αυτέ χρειάζονται. Ελληνολίβιο, η α πούμε. παράνο ναι, μια Παράνομη Άρα ενέργειε ώστε αυτή να μην ισχύσει, να μην αναγνωριστεί. Αυτό που έκαναν οι Τούρκοι τώρα που έβγαλαν τα πολεμικά στο συγκεκριμένο σημείο στην Κάσο. Τα βγάλαμε κι εμεί. Τα βγάλαμε κι εμεί. Ένα, ένα, ένα. γκριζάρ, ένα-ένα λέτε. Άρα. Πάνα γκριζάρουν όμω ένα κομμάτι εκεί. Πάνα πούνε για τη πλαγία για το ελληνοτουρκικό, για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Προφανώ αυτό Δημιουργείται τελεσμένα για κάποιου. Όχι βέβαια. Διαβάζω διάφορε αναλύσει που λένε ότι μπορεί να δημιουργεί ένα τελεσμένο λόγο. Κανένα τελεσμένο δημιουργεί. Πώ δημιουργεί το τελεσμένο. Για να δημιουργεί το τελεσμένο πρέπει κάτι να αναγνωρίζω εγώ. Όσο δεν αναγνωρίζω τίποτα, κανένα το τελεσμένο δεν δημιουργεί. Αυτό το νόημα είναι και η παρουσία ακριβώ του ελληνικού στόλου εκεί. Αλλιώ τι πήγα να κάνω λίγο. Για να στόλου. καταλάβω κάτι εγώ, επειδή έχετε μια επιτελική εικόνα, εσεί γενική εικόνα των πραγμάτων και των Υπουργείων και όλα αυτά. Όταν λέγαμε ότι δημιουργεί ένα διπλωματικό μαραθώνιο για να φύγουν, να πάει να ποντίσει το Ιταλικό πλοίο κτλ. Τι ακριβώ έγινε, δηλαδή σήκω στο τηλέφωνο ποιο. Ο Δένδια, ο, ο Γεραπετρίτη, Μιλά, μάλλον. Μιλάει, το, υπου... Όχι, το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο το Εξωτερικών. Υπουργείο εξωτερικών. Σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον ομόλογο του, ξέρω εγώ, ο κύριο Γεραπετρίδη. Μιλάνε τώρα, τώρα, σε ποιο επίπεδο μιλάνε, τώρα αν μιλάει το τμήμα Α του Υπουργείου Εξωτερικών, ο ΤΑΔΕ πρέσβη ή ο Δίνα πρέσβη ή οτιδήποτε, αν φτάνει στο επίπεδο του Υπουργού, δεν το ξέρω τώρα ποιο πήρε τηλέφωνο. Αυτό ποιο... ήταν μια μαλακόνια υπάρχει... διαδικασία. Ο ο, δεν πια τηλέφωνο σε ναι, αυτή τη φάση. Όχι, <laughs> λάθος, <laughs> όχι <laughs> τώρα ξέρει. <laughs> <είναι. πραστικό laughs> Φραστικό λάθο έκανα εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Εσύ καλά λε, Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι ότι ο η διάβλοι επικοινωνία είναι εκείνοι που επιτρέπουν. Πάμε στο συγκεκριμένο. Ναι. Η έρευνα έγινε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η έρευνα έγινε. Και ταυτόχρονα οι διάβλοι επικοινωνία λειτουργήσαν ώστε ενδεχομένω να αποφευθούν επεισόδια και θέματα άλλα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια κλιμάκωση. Σε πρώτερο γιατί, χρόνο δεν θα καταλαβαίνω. Γιατί, γιατί δηλαδή, να το δηλαδή, δηλαδή, εξή. Όταν βγαίνουν πολεμικά πλοία, να ξέρουμε ότι εντάξει, υπάρχει μια περίπτωση βγαίνουν και απλώ είναι εκεί. Αλλά Υπάρχει να... και μια περίπτωση Πιστά. ότι κάτι γίνεται και δημιουργείται μπλοκή. Μα έτσι. γι' αυτό αξιολογήθηκε σοβαρό αυτό. Ε, ε, αυτό. Υπήρξε η παρουσία. Μα σε πρώτερο Οι χρόνο, στα τουρκικά και τα κρατικά μα. Ναι. Πριν τη συνθήκη των Αθηνών, δεν θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, παραδείγματο χάρη, να μπλοκίσει το κλίμα τότε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, η έννοια του διαλόγου δεν σημαίνει, γι' αυτό λέω μετά τα ήρεμα νερά, επειδή κάνουμε εισαγωγή είναι ήρεμα ή δεν είναι. Ο διάλογο δεν σημαίνει. Ότι ξαφνικά η Τουρκία έχει μεταμορφωθεί σε μια άλλη χώρα από αυτή που ήταν. Ότι οι πολιτικοί τη θα λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέγανε. Ότι ξαφνικά όλα έχουν αλλάξει. Διάλογο σημαίνει ότι απλώ έχει αποκατασταθεί ένα επίπεδο επικοινωνία που προσπαθεί, όχι πάντα επιτυχημένα, να απαμβλύνει τι οξύτητε από αυτό το οποίο αντικειμενικά είναι μια δύσκολη γυτνίαση. Αυτό το οποίο είπατε προηγουμένω για το τι γράφουν οι εφημερίδε, τι λένε κάποιοι κτλ. Τα, τα, τα λένε και κάποιο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι ομιλίε των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορύδη, Καλά. Σα έκανα και πρώην, σα έκανα και πρωθυπουργό, κύριε Βουκίδη. λοιπόν, του κυρίου Καραμαλή. Στο εθνικό θέμα, σε αυτού του τόνου ήταν. Για κατευνασμό μιλάνε και οι δύο Ναι, εγώ αυτό δεν βλέπω. Δηλαδή, δεν βλέπω τι. Α το πω διαφορετικά. Ο κατευνασμό, αν σημαίνει υποχώρηση, Πράγματι είναι κάτι αρνητικό. Εγώ θέλω να ακούσω από οποιονδήποτε το λέει σε ποιο συγκεκριμένο σημείο έχουμε κάνει διπλωματική υποχώρηση. Νομίζω ότι η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών είναι ακόμα και η διακήρυξη των Αθηνών. Δεν θεωρώ ότι αυτό πάει καλά. Η, η, η απάντηση λοιπόν είναι ότι εγώ ξαναλέω, δεν βλέπω συγκεκριμένα uh -huh. ένα σημείο υποχωρήσεως. Οι θέσει τη Ελλάδα είναι σταθερέ. Και θα μου επιτρέψετε να πω, αν μπούμε στη λογική του ποιο έχει κάνει υποχώρηση, πάντω αυτοί που έλεγαν ότι δεν κάνουν διάλογο, δεν μιλάμε, Μητσοτάκη Γιώκ, δεν ήμασταν εμεί, οι Τούρκοι ήταν. Οι Τούρκοι ήταν Φαλίστο. που πίστεψαν. Οι είναι που πίστεψαν Φαλίστο. ότι με ενέργειε τέτοιου είδου κλιμακώσεω κάτι θα κερδίσουν. Το κατάπια το γιοκ. Οι, οι, οι Τούρκοι αυτό. είναι αυτό οι οποίοι το κάνανε κολοτούμπα και είπανε Τι ωραία, εδώ λέτε να κάτσουμε να μιλήσουμε τώρα. Αν αλλάζει κάποιο τακτική, η Ελλάδα πάντα τι λέει: εγώ έχω μια πηξίδα, έχω ένα γνώμονα. Αυτό είναι το διεθνέ δίκαιο, ο ακριβή καθορισμό των θεμάτων, τα οποία έχω προ επίλυση, και από εκεί και πέρα εγώ είμαι με το διάλογο. Αυτή είναι η θέση τη Ελλάδο. Όταν κάποιο σταμάτησε να είναι συλλογική, λογική, οι Τούρκοι του διαλόγου, και είπαν ότι όχι, OK, εμεί θα το κάνουμε έτσι, θα βγάλουμε το πολεμικό εδώ, θα γίνουν οι επακουμβήσει και όλα αυτά τα οποία έγιναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα έχω μια κλιμάκωση, θα κάνω μονομερή συνέργεια. Αυτοί είναι οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τακτική του, γιατί τι είδαν, ότι αυτή η τακτική δεν έβγαζε πουθενά. Του απομόνωνε στη διεθνή κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν κέρδιζαν απολύτω τίποτε, δεν πήρανε μισό διπλωματικό πόντο. Άρα, οι Τούρκοι είναι που έχουν να σκεφτούν κάτι και όχι η Ελλάδα. Λοιπόν, θα σα διαβάσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Που λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Α πούμε και ένα άλλο ωραίο σήμερα όμω. Ποιο, τι θέλετε να πούμε. Θέλω να πω και για την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούστε τώρα. Εντάξει, διαβάζω. Θα τώρα. Εξόφληση πολιτικών γραμματείων με ολίγε συστάσει. Έκθεση κομισιών για το κράτο δικαίου. Τι ωραία θα ήταν αυτή η Εφημερίδα των Συντακτών. Διαπραγματευτήκατε, τι θα λέει η έκθεση <laughs> κομισιών. Για την λέει. Διαπραγματευτήκατε, γιατί τελικά. Ήταν αναδειχτή η κυρία Φοντερ στην Προεδρία να την ψηφίσατε. Πάμε τώρα. Διότι επενδύθηκαν πολλά σε αυτό. Από πλευρά αντιπολιτεύσεω. Σε τι. Όχι όταν καλέσει. Ε, Μα επενούσαν και πολλοί οι προηγούμενε. Να, να πω. Επενδύθηκαν πολλά στο ότι η Ελλάδα είναι περίπου ένα δικτατορικό καθεστώ. Στα όρια. Θυμίζω την περηφάνεια με την οποία ο κύριο Αρβανίτης, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πω πρωτοστάτησε στο να βγει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μα περιέγραφε με τα μελινά χρώματα τα οποία περιέγραφε την Ελλάδα. Και έχουν βγει δύο εκθέσει του ΟΣΑ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτο δικαίου, τα οποία λένε τι, ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στο θέμα του κράτου δικαίου. Ότι η Ελλάδα τώρα έχει από κάτω τη εννιά χώρε οι οποίες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με πέντε συστάσεις ανάμεσα στι οποίε και η Γερμανία και η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αυτέ, Μία έκθεση για το κράτο δικαίου, να ξέρουμε παντού και σε όλου του οργανισμού, δεν υπάρχει η οποία θα σου πει παιδί μου, όλα είναι τζάμι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Μα δεν είναι το λήξαμε, καν, έτσι. Που δεν το λήξαμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Γιατί? γιατί η δημοκρατία είναι ένα δυναμικό πράγμα και γιατί πάντα υπάρχει η φιλοδοξία mm. βελτιώσεω των θεσμών, τη λειτουργία του σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό όμω το οποίο ήταν όλη η προηγούμενη εικόνα. Ότι ο Μιτσοτάκη, το καθεστώ του, η απαξίωση, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ελευθερία, οι δημοσιογράφοι που είναι φημωμένοι, η δικαιοσύνη που είναι εξαρτημένοι. Όλη αυτή η ρητορική την οποία ακούσαμε και η οποία υπηρετήθηκε με πολύ μεγάλη συνέπεια από την αντιπολίτευση, αυτό κατέρευσε σήμερα. Πολιτικά, ναι. ναι. Επί του πρακτέου, συστάσει υπάρχουν όμω. Συστάσει υπάρχουν και Διαθορά, θα υπάρχουν. Αντιμετώπιση yeah. διαφθορά, καταχρηστικέ αγωγέ. Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων κτλ. Και, και ότι υπάρχει βελτίωση σημαίνει ότι δεν ήμασταν καλά πέρσι. Σημαίνει ότι okay. οι χώρε. Να πούμε τώρα πάλι να τα βάλουμε στη σωστή του λοιπόν. okay. Το γεγονό ότι υπάρχουν εκθέσει για το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε τη έχουν την καλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Στον κόσμο. Αλλά κομμάτι του να έχουν την καλύτερη δημοκρατία είναι ο διαρκή αναστοχασμό, η κριτική το επίπεδο της βελτίωσης, είναι η, προ... η συνεχής προσπάθεια. Να. Ναι. Ένα κομμάτι να λέμε αυτό, άλλο είναι το να λέμε ότι εδώ περίπου, σας ξαναλέω, έχουμε δικαιοτορία. Εδώ το περδέψαμε το πράγμα. Το να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να βελτιώνει την ποιότητα της δημοκρατίας της και άρα έχει συστάσεις και άρα πρέπει να βελτιωθούμε, είναι διαφορετικό. Και τώρα τι λέει αυτή η έκθεση λέει ότι με αυτή την κυβέρνηση έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Το ακριβώ αντίστροφο από αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση. Ότι εδώ έχουμε επιδείνωση και χειροτέρευση. Μέχρι χτε είχαμε ότι εδώ, αυτή ήταν η επιχειρηματολογία, ότι εδώ καταραίει το κράτο δικαίου. Και βγαίνει η έκθεση, επαναλαμβάνω, και του ΩΣΑ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε όχι, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα βελτίωση και πρόοδου. Άρα, δεν είμαστε, αλλά. Είμαστε, μέσα στι καλύτερε δημοκρατίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχουμε 9 από κάτω μας με περισσότερε συστάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μέρο που έχει την καλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Τώρα βρήκαν αριθμό στην κυβέρνηση τώρα. Είμαστε <laughs> το νούμερο 9, τελείωσε. Και έχουμε άλλου από κάτω τώρα. Τελείωσε. Λοιπόν, ε... Και όχι μικρέ χώρε. Δεν είναι ναι, μικρέ χώρε. Οι χώρε στην εταιρεία τη Ευρώπη πράγματι το αναγνωρίσαμε και το πριν και το είπαμε. Υπάρχουν Ξερετε. Όπω λέγαμε και τα αρνητικά, να λέμε ότι πράγματι καταγράφει την Αυτό, αυτούς. Αυτούς. αυτό το είπαμε από την αρχή και το λέμε και αυτό σήμερα. Αυτό για να είμαστε ακριβεί Αυτό είναι αλήθεια. Α, Α. αλήθεια. Α, αλλά δεν πάει να, να, να μην υπάρχει. Προφανώ. Επαναλαμβάνω. Η προσπάθεια για να βελτιωνόμαστε πρέπει να είναι συνεχή. Εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε όμω ω πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση βελτιωνόμαστε ακούγατε όλη την ρητορική περί διαφθορά όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ είμαστε μια διεφθαρμένη χώρα, ότι τη άφηλα κατασκευή καταραίωμα κτλ. Ναι. Όπως... 15 θέσει βελτίωση. Πάνω 15 θέσει. Εδώ σου λέω ότι είναι πω... σε αυτό. Έτσι. Θέλω πέρα να απαντήσω αυτό. αυτό. Δύο Ότι και... για να ψηφίσετε την ε, Ούρσουλα. Δύο λεπτά. Όχι καμία σχέση, εκτό και δεν ξέρω τι εννοούν. Αν εννοούν αυτό, λένε αθλειότητε. Εκείνο το οποίο πρέπει να σα πω είναι ότι όλε οι χώρε έχουν ε, μια διαδικασία διαβουλευτική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, τι, στέλνει ένα κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντάει η χώρα, τι λέτε για το κείμενο αυτό, λέμε αυτά. Κάτι ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι απορρίπτει, κάτι δέχεται. Από την επιχειρηματολογία τη χώρα, κάτι απορρίπτει, κάτι δέχεται και προχωράμε. Μέχρι που οριστικοποιείται το κείμενο και το κείμενο αυτό. Αυτό όμω είναι θεσμοποιημένη διαβουλευτική διαδικασία, ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για εμά. Αν κάποιο εννοεί για παραθυράκια από κάτω, να σταματήσουν να τα λένε αυτά ή αν ξέρουν κάτι να έρθουν να μα το πούν. Λοιπόν, Άτικα yeah. Μπάνκ oh, και yeah, Παγκρίτια. Yeah. Ε, το ανοίγουμε το θέμα. Είχαμε και μία παρέμβαση του κ. Ραγκούση εμεί εδώ ο το Πέμπτο τραπεζικό πυλώνα. Το yeah. οποίο εσεί τον υπερασπίζεστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταγγέλει. Το έχει Ο επίσημο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ανεπίσημο. Όχι ο ανεπίσημο. Πριν από λίγο βγήκε ο, ο Ραγκούση ο, εδώ. Ο κ. Ραγκούση πρώτα μα λέει ότι είναι, η συγχώνευση είναι υποφελή. Mm. Θα είχαμε δύο Lehman Brothers επί τη ουσία και είναι υποφελή για τον ανταγωνισμό γενικώ. Πάρα το γεγονό. Και ζητάει βέβαια. από τον ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει στάση. εδώ διαβάζω, ε, έχω μία, επειδή πάμε για τον κύριο Καραμέρο, που ήταν εισηγητή, μα είπε ο κύριο Δραγκού. Ο κύριο Καραμέρο λέει πράγματι επιφυλάχτηκα στην πρώτη από τι τρει επιτροπέ, αλλά στις, αυτό έγινε στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Θα είναι αρνητική η ψήφο μα. Είμαστε αρνητικοί στην ψήφο. Ναι. Στη συγχώνευση. Για πετε μα, γιατί καταγγέλει σκάνδαλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων, ο επίσημο, γιατί ακούσαμε και την άποψη του από ό,τι διαβάζω στην επιχειρηματολογία, δεν θέλω να την αδικήσω, περιγράφω συνοπτικά την επιχειρηματολογία ΣΥΡΙΖΑ. Δώσατε το ελληνικό δημόσιο 900 εκατομμύρια και έχετε πάρει το 30-35% της συγχωνευμένης τράπεζας. Έδωσε ο επενδυτής, ο ιδιώτης, 250-290 εκατομμύρια και έχει πάρει το 55, 55%. Άρα του χαρίσατε μια τράπεζα και κάνατε αυτήν την διαδικασία με λεφτά τα οποία είναι του, του δημοσίου. Ναι. Αυτό, είναι αυτό, είναι ο συλλογισμό Κασελάκι. Ο Κασελάκη ο συλλογισμό είναι αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Η αξιωματική αντιπολίτευση το λέει. Τι λέτε? Η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Η ναι. αντιπολίτευση με παραλλαγέ από ό,τι βλέπω, γιατί είδα την επιφύλαξη Καραμέρου. Βλέπω τώρα τον Αγκούση λέει κάτι άλλο. Αρνητικό ο... όμως όμω ο κύριο Καραμέρου. Ναι, ναι, δηλαδή, ο παπά ναι. είχε πει κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν και αυτοί τι σκέψει του, άρα δεν είναι κάτι προφανέ. Γιατί έχουν τι σκέψει του ακόμα και αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση, ε, όταν δεν υπάρχει λόγο για αντιπολίτευση, Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε δύο τράπεζε. Οι τράπεζε αυτέ βρίσκονται σε σημείο ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή πρέπει να του βάλει λεφτά. Ποιο το λέει αυτό, Εγώ το λέω αυτό. Η Τράπεζα τη Ελλάδο το, ναι. το λέει αυτό. Ο Επόπτη το λέει αυτό θυμάστε εκείνη την ωραία εποχή στην οποία βάζαμε λεφτά και κάναμε διασώσει τραπεζών. Τη θυμάστε. Κατηδή. Πολύ θυμάστε. Ναι. Από τότε να σα πω, υπάρχουν κάτι νέα. Απαγορεύεται αυτό. Δεν ξαναγίνει. Δεν μπορεί να βάλει το δημόσιο λεφτά. Δεν μπορεί να βάλει το δημόσιο λεφτά να κάνει, να κάνει διάσωση. Μ, τώρα αυτό. Άρα αυτό το σενάριο δεν υπάρχει στο τραπέζι. Τι σενάριο υπάρχει. Αυτό είναι το λεγόμενο bailout. Τι σενάριο υπάρχει στο τραπέζι. Το λεγόμενο bail-in. Τι είναι το λεγόμενο bail-in. <Κουραμα> χρειάζεσαι λεφτά τράπεζα για να συνεχίσει να υπάρχει. Μάλιστα. Ε, για να έχει τα κεφαλαιακή επάρκεια που, που, σου λέει ο επόπτη ότι χρειάζεσαι. Ναι. Έχει λεφτά, δεν έχει. Ποια λεφτά έχω. Έχει τα λεφτά των καταθετών. Να μια καλή ιδέα. Πάμε να κάνουμε το κούρεμα που χρειάζεται. Πόσα λεφτά έχει μέσα, λέω η Παγκρίτρια, ένα 200. Ένα δις 200, 200 καταθέσεις. Τι ανακεφαλαιοποίηση χρειάζεται, 300 εκατομμύρια. Κούκλα. Πάμε να πάρουμε τα 400 εκατομμύρια από τα 1 με 200, να κόψουμε 30% της καταθέσει και το βρήκαμε. Τελείωσε. Ερώτηση. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Γίνεται. Να πάρουμε όμω τα λεφτά των καταθετών, ναι. Ε? Και από την Αττική και από την Παγκρίτια. Επόμενο ερώτημα. Εκτό από το να πάρουμε τα λεφτά των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που είναι εκεί μέσα, αυτό θα είχε και καμία συνέπεια ευρύτερα για το τραπεζικό σύστημα, για την αξιοπιστία της χώρας που καταραίουν τράπεζες που δεν καταρρεύσαν την εποχή του μνημονίου. Άρα λοιπόν αυτή δεν είναι η επιλογή μας. Αν θέλει αυτό και ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ να μας το πει. Ότι παιδιά καλάνατε κακός, έπρεπε να πάτε να κάνετε κούρεμα των καταθέσεων. Αυτό θέλουμε εμείς. Mm -hmm. Το άλλο ποιο είναι, το άλλο είναι πρέπει να βρω ιδιώτη επενδυτή να βάλει λεφτά μέσα. Εμφανίζεται ένα ιδιώτη επενδυτή στου συγκεκριμένου και λέει: Παι, Παιδιά, εγώ βάζω κάτι λεφτά μέσα. Επόμενο θέμα, μήπω είχαμε να βρούμε κι άλλον. Έψαχνε πολύ καιρό η Τράπεζα τη Ελλάδα να βρει άλλον. Χαρτιά. Έψαχναν οι οίκοι, οι συμβουλευτικοί. Άλλος. Να, εμφανιστούν, να εμφανιστεί κι Να εμφανιστεί κι άλλο. Δεν εμφανίστηκε. Αν έχει όμω ο κ. Κασελάκη, εδώ είμαστε, δεν έχει κυρωθεί. Αν μα το φέρει, να βάλει και τα λεφτά στο λογαριασμό, να υπογράψουμε με τον άλλο μου. Θα μα φέρει ο Κασελάκη. Μέσα είμαστε εμεί. Κατευθείαν. Γιατί το λέει ο Κασελάκη, γιατί το λέει, Μόνο αντιπολιτικά το λέει. Θα πω. Προσέξτε. Ο επενδυτή λοιπόν βάζει. Λέει όμω ο Κασελάκη. Ναι, αλλά δεν βάζει αρκετά λεφτά. Τόσα βάζει. Ναι ή όχι. Και λέει και κάτι άλλο ο επενδυτή. Παιδιά, εγώ αυτά τα λεφτά τα βάζω, αλλά δεν θέλω να μου τα κάνει κουμάντο το κράτο. Θέλω να τα κάνω κουμάντο εγώ. Άρα θέλω πλειοψηφία. Η ώρα λοιπόν τη συμφωνία. Γιατί, γιατί δεν σα έχω εμπιστοσύνη ότι θα μου ορίσετε ένα διοικητή που δεν θα κάνει αυτά τα οποία έκανε η Άτικα Μπάνκ ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να δίνει ναι. κάτι δάνεια στο πουθενά και να, υπάρξει, να μου χάσετε, σου λέει, το κεφάλαιό μου και να τρέχω για καινούργια ανακεφαλαιοποίηση. Δεν θέλω τέτοια. Θέλω να λειτουργήσω κανονικά. Ερώτηση τώρα. Αυτή είναι η ώρα τη συμφωνία. Να την κάνουμε ή να μην την κάνουμε. Η απάντηση, λοιπόν, αν δεν την κάναμε, είναι ότι θα είχαμε κατάρρευση δύο τραπεζών, θα είχαμε κούρεμα καταθέσεων και άλλο επενδυτή με άλλου όρου δεν υπάρχει. Γι' αυτό και η Τράπεζα τη Ελλάδο μίλησε ας. για βέλτιστη ουσιαστικά συμφωνία. Πάμε όμω στο επόμενο, το οποίο κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό. Γιατί έχει σημασία αυτό, Γκρινιάζουμε όλοι για το μεγάλο, για τη μεγάλη, ε, το, μεγάλη, το μεγάλο εύρος διαφορά επιτοκίου ανάμεσα καταθέσεων ε, και πολιτική σου. Mm. Λέμε ότι είναι μεγάλο αυτό. Το λέμε, το και το λέμε αυτό. Και για τι προμήθειε το λέμε αυτό. Ναι. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον τραπεζικό ανταγωνισμό. Θα γίνει όμω αυτό. Να λοιπόν ο πέμπτο πυλώνα. Φτιάχνουμε τώρα λοιπόν μία ισχυρή τράπεζα που δεν είναι από τις τέσσερις συστημικές, έξω, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Και να μπει αυτή η τράπεζα διεκδικητικά και ανταγωνιστικά, εγώ σας κάνω μια πρόβλεψη, αυτή η τράπεζα θα έχει εξ αρχής, τώρα με τη συγχώνευσή της, με τη δημιουργία της, το επόμενο δευτερόλεπτο θα έχει μια μισή μονάδα καλύτερο ε, επιτόκιο, η διαφορά δηλαδή, το σπρέτ του Επιτροπικίου. Τράπεζα... Αυτή η πρόβλεψη είναι καλή. Μια μισή μονάδα θα μειώσει τα επιτόκια και τις προμήθειες αυτή η τράπεζα. Ακριβώς. Και επομένως μπαίνουμε στον ανταγωνισμό τραπεζικό. Γιατί ο και λέω θα σου και πει, μια πάω. τελευταία κουβέντα. Όταν δεν καταλαβαίνετε την πολιτική θέση ενός κόμματος, γιατί λέει για μας ο κ. Κασαλάκη ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Έτσι δεν λέει. λέει. Ότι εξυπηρετούμε το συμφέρον του Έτσι, έτσι λέει, καθαρά το λέει. Καθαρά αυτό το λέει. Δε αυτό, δε λέει. Δε αυτό δε λέει. Δε καθαρά. Γι' αυτό Εμεί έχουμε μια στέρεη επιχειρηματολογία. Τώρα τι, και η Τράπεζα τη Ελλάδα εξυπηρετεί συμφέροντα φυσικά. Όλοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Αναζητήστε τα αντίθετα συμφέροντα. Που ενδεχομένω εξυπηρετεί ο κύριο Κασελάκη. Εξυπηρετεί συμφέροντα ο κύριο Κασελάκη. Ε, Προστεύω, ο Θεό να φυλάξει. Μην πέσει το στούντιο μα τράπεζα να μα πλακώσει. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δείτε λίγο ποια είναι τα θυγόμενα ανταγωνιστικά συμφέροντα και εκεί θα δείτε πώ διαμορφώνεται και τα κάθε ο κύριο αυτά. Εξυπηρετεί άλλα τραπεζίτη, δηλαδή λέτε κύριε Βορύδη. Εγώ λέω πάντως ότι αυτό εξυπηρετεί τον ανταγωνισμό. Όποιο δε, δεν, θέλει αυτό, δεν θέλει τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, θα συζητηθεί αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,